Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στον ραδιοφωνικό αέρα του Alpha News 95,5 στην πρωινή ενημερωτική του ζώνη. Το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε στην συνέχεια της εκπομπής έχει να κάνει με τα ανασφάλιστα οχήματα και με όλα αυτά τα οποία ακούγονται. Να δούμε καταρχήν, είναι αληθινά, είναι fake news, όπως είναι μια φράση, είναι μια λέξη την οποία χρησιμοποιούμε όλο ένα και περισσότερο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχω την χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του Alpha News τον κύριο Βασίλη Κριονίδη. Είναι ασφαλιστικός πράκτορας των ασφαλιστικών γραφείων Support Group και Smart Save. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Λοιπόν, καταρχήν να δούμε αυτό το θέμα. Είναι αλήθεια το ότι ξεκινούν νέες διασταυρώσεις, νέοι έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα? Άρα εμείς τα έχουμε πει. Ναι. Θυμάσαι τον Ιούλιο που είχαν έρθει τα πρόστιμα. Όχι, αυτό είναι νομοθεσία του κράτους. Απλώς δεν ξέρουμε πότε γίνεται. Θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, τα πρώτα πρόστιμα και ο νόμος έχει ψηφιστεί εδώ και χρόνια, αλλά εφαρμόστηκε τον Ιούλιο του 2017. Mm-hmm. Υπήρχαν κάποια λαθάκια, κάποια σατέλης εκεί στο σύστημα, ας πούμε, μεταξύ τους, για να συντονιστούν η Γραμματεία Δημοσίων Εισόδων να δώσουν στοιχεία για να παραδώσουν πινακίδες και όλα αυτά. Τώρα τα τελειοποίησαν, δώσαν μια παράταση και από εδώ και πλέον είναι νόμος του κράτους και θα εφαρμόζεται συνέχεια. Θα γίνονται αυτές οι διασταυρώσεις. Θα γίνονται αυτές οι διασταυρώσεις. Πώς θα γίνονται αυτές οι διασταυρώσεις? Οι διασταυρώσεις αυτές θα γίνονται, εμείς δεν θα γνωρίζουμε τίποτα. Δηλαδή, συνάδελφοι, ασφαλιστές και τα λοιπά, δεν θα γνωρίζουμε τίποτα. Θα γίνονται 2 με 3 διασταυρώσεις κάθε χρόνο. Θα εντοπίζονται τα ανασφάλιστα οχήματα και θα έρχονται τα πρόστιμα αυτά. Μάλιστα. Οπότε πρέπει να είμαστε συνεχώς καλυμμένοι, να έχουμε ασφαλισμένα τα αυτοκίνητά μας συνεχώς. Και ούτε μία μέρα ανασφάλιστο. Άνθρωπος, καταλαβαίνω, δύσκολες εποχές που δεν μπορεί να συντηρήσει κάποιο όχημα, θα πάει. Τώρα τι έγινε, τώρα κατά πάσα πιθανότητα έγινε το εξής. Φοβούμενοι αρκετοί συμπολίτες μας και συμπατριώτες μας πήγαν, έκαναν ασφάλεια στα αυτοκίνητά τους για 1-2 μήνες και μετά τα παράτησαν πάλι. Έτσι ακριβώς. Είναι η γνωστή άγνωστη πλέον. Κοίταξε, Άρη, πρέπει να τελειώνουμε κάποια φορά. Δεν είναι οι έξυπνοι που πληρώνουν και κάποιοι που δεν πληρώνουν. Έτσι. Mm-hmm. Δεν θα πούμε για το πόσο μεγάλο έγκλημα είναι ένα ασφάλιστο όχημα. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές, αλλά νομίζω καλό να το επισημάνουμε. Βέβαια, πρέπει να το επισημάνουμε. Να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν, καταρχήν παγκοσμίως, ό,τι κινείται, έτσι, ακόμα και σε χώρες της Αφρικής, ασφαλίζεται. Σου λέει, εγώ δεν θέλω, δεν είναι υποχρεωτικό ούτε η ασφάλιση υγείας, ούτε η ασφάλεια συνταξιοδότηση που λένε και τα λοιπά. Συνταξιοδότησης, η λοιπή κλάδη, πυρός και τα λοιπά. Αν θες ασφαλίζεις, αν έχεις ασφαλιστική συνείδηση, αν θες δεν ασφαλίσαι. Αλλά ό,τι κινείται και βγαίνει σε δρόμο και είναι κίνδυνος, πρέπει να ασφαλίζεται. Μάλιστα. Φαντάσου, θα το πω και δεν θα κουράζομαι να το λέω, να εμπλακεί άτομο και να προκαλέσει ένα σοβαρό τροχαίο, ένα θάνατο, ένα βαρύ τραυματισμό. Ποιος θα τα πληρώσει, άρα, αυτά τα χρήματα? Σωστά, σωστά, έτσι είναι. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα χρήματα? Καταστρέφονται 2 οικογένειες. Είναι δυνατόν αυτό? Αυτό το συμβόλο, το παλιόχαρτο εδώ, το ασφαλιστήριο, καλύπτει για 1.250.000 ευρώ αναθήμα τον ιδιοκτήτη του. Ποιος θα πληρώσει αυτά τα χρήματα? Mm-hmm. Δεν το κυκλοφορώ, δεν έχω χρήματα. Okay, το αφήνω. Πάω με τα πόδια, πάω με... Παραδίδω τις πινακίδες όμως, έτσι, βασικό, δεν είναι αυτό? Βασικότατο, φυσικά, δεν έχει δηλαδή, δεν μπορεί να... του τύπου, ας πούμε, δεν το κυκλοφορώ, το έχω στο γκαράζ, σε παρακαλώ, τώρα είναι, δηλαδή, δεν παραδίδεις πινακίδες και δεν το κυκλοφορείς. Και το μεγαλύτερο ακόμα έγκλημα, παιδιά, να βλέπω και να μας καταγγέλουν άτομα τα οποία έχουν παραδώσει εκ του πονηρού πινακίδες και να κυκλοφορούν σε διάφορα. Χωρίς πινακίδες. Αυτό είναι χειρότερο, νομίζω. Χωρίς πινακίδες. Αυτό είναι μεγαλύτερο. Είναι διπλό, όπως λέμε, τέτοιο έγκλημα. Διπλό έγκλημα. Να ρωτήσω λίγο, έχουμε κάποια στοιχεία, δόθηκαν στη δημοσιότητα κάποια στοιχεία σχετικά με το πόσα είναι τώρα την περίοδο αυτή τα ανασφάλιστα, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει διάφορες κινήσεις? Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Έχω εδώ και τα στοιχεία, έχω και τον πίνακα μπροστά μου, να σας πω για κάποιες μικροαλλαγές που έγιναν με τα πρόστιμα και σε πόσα περίπου εντοπίζονται τα ανασφάλιστα. Και υπάρχει και μια πληροφόρηση. Έτσι, τώρα για πρώτη φορά, προειδοποιητικά, ίσως γι' αυτό και να διέρευσε, Άρη, γιατί από εδώ και πέρα δεν θα γνωρίζουμε πότε θα πατάνε τα κουμπιά κανένας. Δηλαδή θα το ξέρει μόνο του η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Αλλά η καταληκτική ημερομηνία που μάλλον θα αρχίσει ο εντοπισμός είναι 14 Φεβρουαρίου.
Από την ημέρα δηλαδή, των ερωτευμένων. Των ερωτευμένων, ωραία. Δωράκι, ωραίο. Δωράκι. Λοιπόν, οπότε γίναν κάποιες, εφόσον τώρα είναι ok τα συστήματά τους, από ό,τι μας λένε και οι διασταυρώσεις θα γίνονται άψογα χωρίς λάθη κτλ. Mm-hmm. Γιατί έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις από τον Ιούλιο και μέχρι τέλη Ιανουαρίου. Έχουμε κάποιες αλλαγές στα πρόστιμα, για να τα πούμε εδώ στον κόσμο μας. Βασίλη, πριν μπούμε στην διαδικασία αυτή των προστήμων, να ρωτήσω το εξής. Έχει γίνει έλεγχος ακόμη ή ακόμη δεν έχει ξεκινήσει? Φημολογείται δηλαδή ότι αύριο θα... Δοκιμαστικά κάνουν έλεγχος. Κάνουν δηλαδή, κάνουν έλεγχος. Απλά δεν έχει γίνει η ταυτοποίηση. Η ταυτοποίηση. Αν θα πατηθεί εκεί μετά το κουμπί, τέλος. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι κάποιοι οι οποίοι έχουν ανασφάλιστα οχήματα έχουν τη δυνατότητα και σήμερα. Σήμερα, έτσι, να κάνουν την ασφάλεια την ασφάλειά τους για να αποφύγουν διάφορες κυρώσεις. Αυτό όμως, Βασίλη, δεν θα έπρεπε να... Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται, αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτή την κίνηση, δηλαδή τα ασφαλίζουν 2-3 μήνες και μετά έστρα τα ξεχνάνε, το κάνουν γιατί υπάρχει ένα παρελθόν τέτοιο που τους δίνει τη δυνατότητα. Σου λέει, έλα μωρέ, ελληνικό κράτος είναι, πάλι θα μας πούνε. Μετά από 3-4 μήνες, τώρα θα κάνουμε τον έλεγχο, οπότε θα πάμε να τα ασφαλίσουμε και θα τελειώνει η ιστορία. Αν γίνει έτσι όπως το λες, όπου δηλαδή κανένας δεν θα γνωρίζει και αναταχτά χρονικά διαστήματα θα γίνεται ο έλεγχος, εγώ νομίζω ότι μια μεγάλη μερίδα αυτών που δεν τους ενδιαφέρει θα συνετιστούν. Θα συνετιστούν και από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχει ανασφάλιση. Τελείωσε. Mm-hmm. Ότι δεν θα υπάρχει ανασφάλιση. Οπότε, όσοι φίλες και φίλοι δεν έχετε ασφαλισμένα τα αυτοκίνητα και δεν έχετε καταθέσει και πινακίδα, σήμερα είναι τελευταία ημέρα. Τελευταία ημέρα. Γιατί από πληροφορίες, 14 Φεβρουαρίου, μάλλον θα γίνει η πρώτη επίσημη διαστάβρωση και θα αρχίζουν για να δούμε λίγο τα πρόστιμα. Να δούμε λίγο τα πρόστιμα. Θυμάσαι, Άρη, όταν μιλήσαμε την προηγούμενη φορά, ήταν για όλα τα οχήματα. Ο νόμος είναι ίδιος, έτσι, μόνο τα πρόστιμα άλλαξαν και υπάρχει μια διαφοροποίηση. 250 ευρώ, δηλαδή είτε μηχανάκι 80 ήταν αυτό, είτε μεγάλη μηχανή, είτε επιβατικό γιοταχή, ήταν 250. Μες. Τώρα έκαναν μια διαφοροποίηση και έχει ως εξής τα νέα πρόστιμα, έτσι, καλό είναι να το γνωρίζουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, 100 ευρώ είναι για δίκυκλα οχήματος έως 250 κυβικά. 100 ευρώ, 100 ευρώ για δίκυκλα έως 250 κυβικά. Μάλιστα. 150 ευρώ για δίκυκλα από 251 κυβικά και πάνω. Μάλιστα. 200 ευρώ είναι για επιβατικά γιοταχή και γενικά για οχήματα, μάλλον να το πω σωστά, όχι επιβατικά γιοταχή, για όλα τα οχήματα μέχρι 1000 κυβικά είναι 200 ευρώ. Μάλιστα. Έτσι. Και 250 ευρώ είναι για αυτοκίνητα από 1001 κυβικά και άνω. Μάλιστα. Αυτή είναι η μοναδική αλλαγή που έγινε. Είναι προς τα κάτω ή προς τα πάνω? Κοίταξε τα τώρα, δηλαδή, γιατί δεν θυμάμαι πώς ήταν τα προηγούμενα είναι πρόστιμα. Είναι προς τα κάτω. Εκεί είναι που σου λέει κάτω, όλα έτσι, τα οχήματα στο ένα τσουβάλι, ας πούμε, και 250 σε όλους, ξεκινάει τώρα σε πιο μικρά οχήματα, μηχανές βασικά, από 100 ευρώ και καταλήγει στα 250. Δεν είναι μόνο αυτά. Έτσι, αυτά είναι για να συνετιστούν. Πώς θα γίνεται, Άρη, για να το ξαναπούμε. Ναι. Δεν συνετίστηκες, δεν συμμορφώθηκες, έτσι. Σου έρθει το πρόστιμο, ενημερώνεται από το λογιστή του ότι έχεις ένα παράβολο εδώ για να πληρώσεις ένα πρόστιμο από ανασφάλιστο. Εγώ, εάν θα έρθεις στο γραφείο μου, δεν θα μπορώ να του εκδώσω συμβόλαιο. Α, μάλιστα. Βέβαια. Είναι κλειδωμένο, το έχει κλειδώσει το σύστημα το όχημά του. Α, αυτό είναι πιο σημαντικό και πιο τέτοιο, μάλιστα. Ναι, θα πληρώσει το παράβολο από την τράπεζα πρώτα, έτσι, και μετά θα έρθει, ανοίγει αυτόματα το σύστημα και θα βγάζει την ασφάλειά του, ας πούμε. Μάλιστα. Οπότε, για ποιο λόγο να μπει σε μια τέτοια διαδικασία? Άρα είναι τόσο φθηνά τα ασφάλιστα. Έτσι, έχει μηνιαία, έχει τριμηνιαία, έχουν πέσει τόσο οι τιμές που δεν υπάρχει λόγος. Για τα αυτοκίνητα δηλαδή που είναι πάνω από χιλιάρια, έτσι, είναι 200, μπράβο, πόσο είναι το πρόστιμο? 250 ευρώ. 250 ευρώ δεν αξίζει. Όχι, δεν αξίζει. Πόσο είναι για να το ασφαλίσεις όλο το χρόνο? Άντε να είναι, ξέρω εγώ, 3 εκατοστάρικα ένα αυτοκίνητο. Όχι, 3 εκατοστάρικα έχει και με πολλές καλύψεις. Και με πολλές καλύψεις, έτσι. Βέβαια, δηλαδή, βέβαια, εντάξει, δεν 150-160 ευρώ. Τι το μου χρόνο λες τώρα, είναι δηλαδή είναι κρίμα. Έτσι, ένα δεκάρι αυτοκίνητο, 1300 κυβικά. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα δηλαδή και να το ρισκάρεις και να κάνεις, πώς το λένε, να κάνεις κακό στην τσέπη σου, αλλά όμως το κυριότερο όλων είναι να λειτουργείς ως ενδυνάμει εγκληματίας, έτσι, όταν βγαίνεις έξω. Άρα εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα πρόστιμα. Έτσι, μόνο να συνετιστούμε τι ζημιά μπορεί να γίνει.
Δεν πρέπει δηλαδή να μας επιβάλλουν πρόστιμα, να καταλάβουμε τι μπορεί να γίνει. Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος. Όλος, μπράβο. Δηλαδή για όνομα του Θεού, ας πούμε, σε αυτή τη χώρα κάποια στιγμή. Πάντως βλέπω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Είναι έτσι, στη σωστή λειτουργούν κατεύθυνση, δηλαδή στη σωστή κατεύθυνση, αρκεί έτσι να πάνε και να το πάνε μέχρι τέλους. Δηλαδή να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι αναταχτά χρονικά διαστήματα χωρίς να το ξέρει κανένας. Είναι βασικό αυτό. Γιατί αν διαρρεύσει. Όχι, όχι, δεν θα υπάρχουν διαρροές. Τώρα από εδώ και πέρα τελείωσε. Ξεκινάει, ας πούμε, από ό,τι λένε στις 14 Φεβρουαρίου και 2 με 3 φορές το χρόνο θα ισχύει αυτό το πράγμα ώστε να μην υπάρχει ούτε ένα ανασφάλιστο. Μα δεν γίνεται, υπάρχει πρόβλημα. Πού θα βρεθούν όλα αυτά τα χρήματα από τα ατυχήματα που γίνονται πανελλαδικά, φαντάζεσαι. Δηλαδή να μπλέξεις με έναν ασφάλιστο. Άστο, ούτε θέλω να το σκέφτομαι δηλαδή. Εντάξει. Και δεν σταματάνε εδώ, να πούμε και στη συνέχεια ότι αυτός που δεν θα συνετιστεί, έτσι, που σε γράφω, δεν πειράζει, το πρόστιμο πληρώνω και ανασφάλιστο θα. Ναι. Σε ένα μήνα περίπου είπαμε, να το ξαναπούμε αυτό, ενημερώνεται το αστυνομικό τμήμα, έτσι, και έρχονται και σου παίρνουν άδεια, δίπλωμα, πινακίδες και τα λοιπά. Πότε γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται στην περίπτωση που ούτε το πρόστιμο πληρώσεις, μπράβο, ούτε πάνε να ασφαλίσεις το αυτοκίνητο σου, έτσι. Ακριβώς, ένα χρονικό διάστημα ήταν μήνας περίπου. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν δεν άλλαξε κάτι. Ενημερώνεται το αρμόδιο τμήμα εκεί που ανήκει, ας πούμε, αστυνομικό τμήμα, και έρχονται να σου. Οπότε είναι μονόδρομος. Οπότε σου λέει, φίλε, μονόδρομος, αν εσύ νομίζεις ότι μπορείς να το κάνεις αυτό, θα χάσεις και το δίπλωμά σου και την άδειά σου και τελείωσε η ιστορία. Μα στην ουσία είναι σαν να σου λέγω σε γράφω. Ναι, ναι, έτσι, έτσι είναι. Σωστά, σωστά. Δεν μπορεί να γράψεις, ας πούμε. Έτσι. Όχι, χρειάζεται, νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται ένα αυστηρός νόμος, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Και δεν είναι οικονομικό, σου είπα. Όποιος δεν έχει, πάει παραδίδει πινακίδες. Ναι, δεν είναι πρακτικό αυτό. Δεν Καλύτερα να κυκλοφορείς με τα πόδια παρά με ένα όχημα το οποίο είναι ανασφάλιστο, ή πολύ χειρότερο αυτό που είπες εσύ, που το κάνουν κάποιοι, να το κυκλοφορείς χωρίς πινακίδες. Υπάρχουν και αυτοί οι έξυπνοι. 10 φορές χειρότερο, ας πούμε. Υπάρχουν και αυτοί οι έξυπνοι. Πώς είναι ο κλάδος σας, για πες μου. Ο κλάδος μας, Άρη. Πολύ καλή ερώτηση. Έχω δει πάντως να πέφτουν σε κάποιες περιπτώσεις οι τιμές. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν αυτό είναι, πώς το λένε, είναι πολιτική κάποιων εταιριών ή ακολουθείται γενικότερα μια τέτοια. Όχι, Άρη, δεν είναι καλό πράγμα. Είναι άλλο η πολιτική και ο ανταγωνισμός, και άλλο αυτή. Ναι. Η αγορά μας είναι μια ψιλοζούγκλα. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι μια ψιλοζούγκλα. Μ' αρέσει αυτό το ψηλό που βάζεις. Ναι, το πω πιο χοντρό. Λοιπόν. Είναι ένας κλάδος που πάει κόντρα με τους άλλους και κινείται λόγω του ότι έχει αυτή την υποχρεωτική ασφάλιση. Έχουν παραμείνει αρκετές εταιρείες και γίνεται ένας χαμός με τα ασφάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κοίταξε, Άρη. Τα ασφάλιστα θα πρέπει να είναι αντίστοιχα, έτσι, σε αυτά που προσφέρουν και να είναι κανονικές τιμές. Τα πολύ φθηνά ασφάλιστα, τα πολύ πολύ φθηνά, έχουν έρθει διάφορες έπι, ξέρω εγώ, διάφορες εταιρείες, ρε παιδί μου, που τις ελέγχουμε και εμείς δεν ξέρουμε τι γίνεται. Η πτώση των ασφαλίσεων στον δικό μας τον κλάδο, έτσι, είναι πολύ μεγάλη. Έχει φτάσει, Άρη, γύρω στο μέχρι και 60% κάτω μέχρι στιγμής. Δεν παίρνει άλλο. Ναι, έτσι. Ναι. Δεν παίρνει, γιατί δεν θα έχουν και οι εταιρείες τα αποθέματα να πληρώσουν. Μάλιστα. Πολλές εταιρείες νομίζω πως έχουν πρόβλημα. Ναι. Δεν μπορούν να λήξουν άλλα τα ασφάλιστρα, γιατί κάποια εταιρεία έχει το λίπος να κρατηθεί και σου λέει σε περιμένω στη γωνία. Και δεν μπορούν να ρίξουν τα ασφάλιστρα, γιατί θα έχουν πρόβλημα με τα αποθεματικά τους. Έχουμε και το solvency του που εφαρμόζεται στις ασφαλιστικές εδώ και χρόνια και ακόμα δεν έχει τελειώσει, η οποία είναι πάρα πολύ αυστηρά. Δηλαδή, να φανταστείς ότι κάποια ελληνική ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο με μια της Γερμανίας, με μια της Γαλλίας. Και είναι, Άρη, πολύ δύσκολη νομοθεσία. Δηλαδή, δεν θα κλείνεις γιατί είσαι κερδοφόρος. Δεν έχει σημασία αν έχεις κέρδος, αλλά δεν έχεις τα κατάλληλα αποθεματικά. Αυτό είναι το βασικότερο στις ασφαλιστικές εταιρείες, νομίζω ότι είναι τα αποθεματικά. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, το θέμα δεν είναι να κατεβάζω την τιμή έτσι. Στο ασφάλιστρο και να μην έχω από πίσω όμως τη δυνατότητα να ανταπεξέλθω τη δεδομένη στιγμή. Το κάναν και άλλες εταιρείες στο παρελθόν. Κατεβάζαν, απορούσαν. Μέσα στο τέλος κλείσαν. Να γιατί κατεβάζαν. Θέλει λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή όμως τώρα αυτό και από τον πολίτη, από τον καταναλωτή, τον ανυποψίαστο, ο οποίος ξέρεις πώς λειτουργεί. Βλέπει
βλέπει φτηνά, φτηνή ασφάλιση, σου λέει εδώ θα πάω. Έτσι, εγώ, εδώ, έτσι, θα πάω, εδώ χρειάζεται. Έτσι, γιατί έτσι, έτσι. Υπάρχει περίπτωση να δίνει τζάμπα τα λεφτά έτσι. Του. Έτσι. Καταρχήν, όλοι οι συνάδελφοι έχουν τα πάντα. Ναι. Έτσι. Έχουν και το φθηνό, έχουν και το ακριβό. Όλα τα άλλα είναι. Λοιπόν, είναι, έχουν τα πάντα, έχουν όλες τις λύσεις. Απλά, αν κάποιος συνάδελφος έχει κάποια εταιρεία η οποία την έχει βάλει τώρα, δεν την ξέρει, καλό είναι να ενημερώνει ότι εγώ δεν έχω εικόνα. Ναι. Υπευθύνη σου πας εκεί. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Και καλό θα ήταν να ακούει τον ασφαλιστή του, ναι, τι του λέει. Ναι, να τον ναι. ακούει. Έχει τις γνώσεις, έχει την πείρα. Να τον προστατεύσει και να πληρώσει όσο πρέπει. Εγώ γι' αυτό τώρα και θα το πω και μπορεί να κατηγορηθώ από κάποιους, αλλά θα το πω. Γι' αυτό προτιμάτε τους ανθρώπους που είναι άνθρωποι της γειτονιάς, πώς είναι, της πόλης. Ξέρω τον Βασίλη τον Κριονίδη και θα του πω ότι Βασίλη, εσύ τι μου λες. Ενώ αν κάνω ασφάλεια από την τηλεόραση, όπως λέμε, έτσι. Ας πάρω εκεί τηλέφωνο στο τετραψήφιο, στο πενταψήφιο για να κάνω μια. Εκεί δεν ξέρεις τι γίνεται. Καταρχήν είναι απρόσωπο. Εντελώς απρόσωπο. Δεν υπάρχει το παιδί και το παιδί τη μάνα. Εδώ τώρα τι γίνεται. Εδώ κάνω ένα ατύχημα, χτύπα ξύλο και θα πάρω τηλέφωνο του Βασίλη. Θα πω: Βασίλη, σε παρακαλώ, αυτό έτσι, συμβαίνει. Έτσι, στην άλλη περίπτωση, άντε να βρει άκρη. Και μέχρι το τέλος διεκπαιρέωση, μέχρι να πάρει τα λεφτά του και με όλα τα μυστικά που ξέρουμε και τα λοιπά έτσι. Για να στηρίξουμε τον πελάτη μας. Δεύτερον, με τα ανασφάλιστα άρη που όταν ήρθαν τα πρώτα πρόστιμα τον Ιούλιο εκεί, έγινε ο κακός χαμός. Στην Αθήνα ειδικά. Και λιγότερο στη Θεσσαλονίκη, ασφαλίστηκαν σε κάποιες no-name εταιρείες, τύπου ιντερνετικές, να το πω έτσι. Κατάλαβα. Και ήταν ανασφάλιση, ήταν μαϊμού, ήταν γραφεία στη. Όχι ρε παιδιά, υπάρχουν πλέον τα μαγαζιά μας είναι πολυκαταστήματα ασφαλιστικά, δεν χρειάζεται. Θα πας να πάρεις το γνήσιο, να έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο. Να το ξέρεις όμως αυτό, να το ξέρεις. Να το γνωρίζεις. Σίγουρα να το ξέρεις, γιατί και το συνάφι μας έχει διάφορους. Ναι. Στο παρελθόν παίρναν ασφάλιστρα, δεν τα αποδίδαν στις εταιρείες, έχει πολλά. Λοιπόν, γνωριζόμαστε όλοι, Άρη. Τώρα το είπες πολύ σωστά. Λοιπόν, γνωριζόμαστε όλοι, από εκεί και πέρα είναι ευθύνη του καταναλωτή. Έτσι. Φαίνονται τα σημάδια, φαίνονται οι επαγγελματίες, φαίνεται ο επαγγελματισμός. Από εκεί και πέρα είναι μεγάλη ευθύνη του καταναλωτή. Έτσι ακριβώς. Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθε σήμερα εδώ. Και προσωπικά όμως νομίζω και επαγγελματικά πηγαίνει καλά η δουλειά. Έτσι το Θεό, δεν είναι. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, Άρη. Κάνουμε μια κίνηση, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Και ανοίγματα από όσο τουλάχιστον γνωρίζω. Έτσι. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως γιατί καταρχήν είσαι ένας δικός μας άνθρωπος. Και η επένδυση αυτή γίνεται εδώ στην περιοχή μας που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει τέτοιου είδους κίνησης. Και δημιουργούνται και θέσεις εργασίας. Βεβαίως. Που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος. Πάμε κόντρα στο ρεύμα, Άρη, με όλα έτσι. Αυτά. Μας βαράν φόροι, εισφορές, αυτά. Κάποια στιγμή θα έρθω να τα πούμε έτσι. Και εμείς συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα.